Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός είναι θαυμαστός στους Αγίους, διότι είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία, επειδή έχουν ζήσει τη ζωή του Χριστού, μας υπενθυμίζουν ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει τους Αγίους, τους οποίους πάντοτε έχει μπροστά του, μπροστά της, και τους παίρνει ως πρότυπα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Και αυτά τα πρότυπα είναι εκείνα τα οποία μας διδάσκουν πως η ζωή δεν είναι μόνο χαρά και πανηγύρι, αλλά είναι και αγώνας, είναι και υπομονή, και ταπείνωση και ομολογία. Το απολυτίκιο της Αγίας που ακούσαμε προηγουμένως αναφέρει απλές φράσεις αλλά πολύ ουσιώδες και ξεκάθαρες. Ομιλάει για μία σχέση πνευματική, ότι η Αγία Κατερίνη έγινε νύμφη του Χριστού και κάθε άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να νιώσει ότι ο Χριστός είναι μέσα στη ζωή του χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως νύμφη, όπως ακριβώς η εικόνα που υπάρχει όπως γνωρίζουμε εμείς. Έτσι λοιπόν και η Αγία Κατερίνη τόσο πολύ έχει ενωθεί πνευματικώς με τον Θεό που χαρακτηρίζεται από εμάς τους ανθρώπους ως νύμφη. Μία νύμφη η οποία έχει σχέση με το πρόσωπο του Χριστού, έχει την αγιότητα με τη ζωή του Χριστού, έχει την ομολογία όπως ακριβώς παίρνεται από τη ζωή της. Ποιο είναι όμως αυτό το πρόσωπο? Εκατερίνα την Θεία και Πολιούχων Συνά. Πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτήρα. Είναι πρόσωπο, είναι μία ύπαρξη, μία παρουσία, μία προσωπική σχέση, και το όνομα προϋποθέτει ότι αυτό το πρόσωπο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η Αγία Εκατερίνη λοιπόν ως άνθρωπος μέσα στον κόσμο ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο, όπως όλα τα πρόσωπα τα οποία περνούν από αυτόν τον κόσμο. Και βεβαίως ένα πρόσωπο το οποίο αφού εξαγιάστηκε από το Θεό χαρακτηρίζεται θείο πρόσωπο με τη χάρη και το έλεος του Θεού. Και βεβαίως είναι εκείνη η οποία προστατεύει την Μονή του Συνά και Πολιούχων Συνά, εκείνη η οποία κατοικεί σε όλα τα μέρη του Συνά.
Γνωρίζουμε από το βίο της Αγίας που ευρέθη το λείψανο της Αγίας και βεβαίως πως όταν επισκεφτούμε τη Μονή του Σινά τρέχουμε να προσκυνήσουμε τη Λάρνακα της Αγίας. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται, γίνεται εις βοήθεια ημών και αντίληψη. Δηλαδή είναι μία βοήθεια που θα δεχτούμε εμείς, όπου θα αντιλάβουμε, θα πάρουμε δηλαδή από εκείνη, ευλογία και πρεσβείες προς τον Θεό. Για ποιο λόγο? Διότι εδίδαξε ίδια σε εμάς το πώς ομολόγησε τον Χριστό. Άρα λοιπόν και εμείς οφείλουμε να ομολογήσουμε τον Χριστό, ότι εφήμωσε λαμπρός τους κοψούς των ασεβών του Πνεύματος τη μαχαίρα. Εκείνη η οποία εφήμωσε όλους τους σοφούς, εκείνους οι οποίοι προσπάθησαν να την απομακρύνουν από την γνώση και τη σοφία του Θεού. Διότι οι άνθρωποι εκείνοι είχαν μόνο ανθρώπινη σοφία, που δεν μπορούσαν να διαβάσουν το σπερματικό λόγο ο οποίος υπήρχε μέσα στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που δεν μπορούσαν να γνωρίσουν όλη τη δόξα του Θεού, διότι και η ανθρώπινη σοφία πολλές φορές ομολογεί τον Θεό, αλλά δεν μπορεί οποιοδήποτε να το κατανοήσει, ημι μόνον εκείνος ο οποίος έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η Αγία Κατερίνη και εκείνη μελέτησε όλη την αρχαία φιλοσοφία. Γι' αυτό και είχε τη δυνατότητα να υπενθυμίσει και να τονίσει σε όλους εκείνους το περί Αγίας Τριάδος σπερματικό λόγο που αναφέρεται στην ελληνική φιλοσοφία και αναφέρει «Ο Απόλλωνας εις μεν βιάζεται φως τριλαμπές ως εις μεν φυσί βιάζεται φως ουράνιον ως έστι φως τριλαμπές». Δηλαδή μία φύση, ένα φως ουράνιο που έχει μία φύση, αλλά είναι και τριλαμπές φως που μιλάει για την ουσία και την υπόσταση του Θεού. Συνεπώς αδελφούμε, η σοφία του Θεού είναι εκείνη η οποία δίδει στον άνθρωπο μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη πορεία, αλλά ταυτόχρονα όμως του παρουσιάζει άρρητα ρήματα, αφού πρωτίστως ακολουθήσει τη διδασκαλία του Θεού, αφού αγωνιστεί και ομολογήσει τον Χριστό με τη ζωή του. Και η Αγία βεβαίως πάντοτε πρεσβεύει για όλους μας. Εμείς σήμερα λοιπόν που βρισκόμαστε στην εποχή που ζούμε, που ελπίζουμε και ελπίζαμε ότι η νέα χιλιετία θα φέρει ειρήνη στον κόσμο, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινώς. Εμείς που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο ακόμα και χρειάζεται και επιβάλλεται να ομολογήσουμε τον Χριστό με τη ζωή μας, πολλές φορές αδιαφορούμε για αυτόν τον τρόπο ζωής τον οποίον χρειάζεται και μας καλεί η Εκκλησία μας να πράξουμε. Χάνουμε την αποστολή μας. Ακολουθούμε μία αφύσικη ζωή η οποία μας οδηγεί διαρκώς από το κακό στο χειρότερο, χωρίς να γνωρίζουμε ότι η πορεία την οποία ακολουθούμε πολλές φορές ταυτίζεται με οτιδήποτε αντίθετο που θα μας οδηγήσει κοντά στο Χριστό. Γιατί? Διότι πολλές φορές είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η φιλαυτία, η υστεροβουλία, η συκοφαντία, η αναλήθεια, δηλαδή το ψεύδος, γιατί φοβούμαστε να ομολογήσουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι η αλήθεια, όπου δι' αυτού διαλύονται όλα τα ψεύδη και βγαίνει ο άνθρωπος μέσα από τη λύθη και πορεύεται στη ζωή του και ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του και καλείται καθημερινώς να αγωνιστεί πνευματικός και να μην γίνει μόνο ένα πρόσωπο το οποίο θα βιώσει τον Χριστό στη ζωή του,
αλλά με την ίδια του τη ζωή θα γίνει και διδάσκαλος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι βλέποντας τη ζωή του, το πρόσωπό του, τη βιωτή του, την ομολογία του, δοξάζουν τον Θεό για την παρουσία του. Έτσι λοιπόν τα πάντα προσφέρονται και διδάσκονται, τα πάντα γίνονται για τη δόξα του Θεού. Υπάρχει στη Ρωσία ένας πάρα πολύ σπουδαίος Άγιος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους Ρώσους ως ένας εφάμιλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήταν επίσκοπος και όσιος της Εκκλησίας της Ρωσίας και είναι ακόμα όσιος της Εκκλησίας μας, τον οποίον τιμούμε και δοξάζομαι. Όταν λοιπόν το ρώτησα κάποιοι άνθρωποι που ήταν και επίσκοπος που τον προσκυνούσαν τόσοι και τόσοι άνθρωποι, πώς κρατάς τον εαυτό σου σε τέτοια ταπείνωση, εκείνος απάντησε με μία πολύ σπουδαία φράση: αν καταλάβαινε ή αν πίστευε το ταπεινό γαϊδουράκι που εισήγαγε το Χριστό στην Ιερουσαλήμ ότι ήταν κάτι ή έπρατε κάτι, τότε θα ήταν αφελές, αφελή. Συνεπώς, αυτό χρειάζεται καθένας από μας να πράττουμε και καθένας το χάρισμα το οποίο έχει το χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού και της Εκκλησίας, και καθένας από μας πορεύεται στη ζωή του και ομολογεί το όνομα του Θεού, και εκείνος ο Χριστός πάλι τον ομολογεί στέλνοντάς του τη χάρη του, την ευλογία του, τα πνευματικά χαρίσματα με τα οποία κατακοσμείται ο άνθρωπος και τα οποία προσφέρονται και πάλι στους ανθρώπους για τη δόξα του Θεού, ποτέ για τη δόξα του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν πορεύεται η Εκκλησία μας και αυτά μας διδάσκει η Αγία Κατερίνη που γιορτάζουμε σήμερα. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα της χαράς, της πανηγύριος, της ενορίας, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία διακονούν την Αγία. Ο πατήρ Απόστολος, όλοι οι συνεργάτες του, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το ναό, τον ευλογημένο ναό, και να τελείται όσο το δυνατόν περισσότερο η Θεία Λειτουργία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να αγιάζεται ο λαός του Θεού. Έδωξε λοιπόν σήμερα εις τον υπεύθυνο της τοπικής εκκλησίας να αναγνωρίσει το έργο του Πατρός Αποστόλου και βεβαίως να τον τιμήσει, διότι ως πνευματικό παιδί του μακαριστού Πατρός Ελευθερίου, ως πρόσωπο το οποίο έζησε μαζί του και εγνώρισε τόσα και τόσα από τη ζωή του ευλογημένου αυτού γέροντος, έρχεται σήμερα η μέρα να μας υπενθυμίσει το γεγονός της παρουσίας του. Και ενώ η τοπική εκκλησία θέλει να τιμήσει τον Πατέρα Απόστολο, εκείνος ομιλεί και λέγει ότι ο γέροντάς μου δεν φορούσε σταυρό επί τους στήθους. Και όμως και πάλι υπακούει στην τοπική εκκλησία και προσπαθεί με το δικό του τον τρόπο να πορευθεί και να ομολογήσει τον Χριστό. Είμαι σίγουρος ότι η ψυχή του γέροντος Πατρός Ελευθερίου θα αγαλιά αυτή τη στιγμή. Αλλά ταυτόχρονα όμως και όλοι εσείς οι οποίοι έχετε ζήσει τον Πατέρα Απόστολο, το πόσο λειτουργικός άνθρωπος είναι, το πόσο ενδιαφέρεται για τον ναό, όχι μόνο για αυτόν τον ναό, διότι στην ιστορία της ζωής του και της διακονίας του ως ιερεύς πέρασε τόσα και τόσα σε διάφορες ενορίες, διακόνησε, παρηγόρησε, συντήρησε, έκτισε ναούς, αναστήλωσε ναούς και πάνω απ' όλα ήταν καθαρός και άμεπτος στη διακονία του. Συνεπώς, είναι καλό σήμερα
στην εορτή της Αγίας Εκατερίνης, η οποία τον σκέπει και η οποία τον φωτίζει και τον αγιάζει δια των πρεσβειών της, να τιμηθεί σήμερα από την τοπική μας εκκλησία και να του δώσουμε το οφίκιο του πρώτου πρεσβυτέρου, καθώς χρειάζεται να τιμηθεί και εκείνος για όλη του τη ζωή. Ένας άριστος οικογενειάρχης, άριστος πατέρας, όχι μόνο της δικής του οικογένειας, αλλά όλης της οικογένειας ενορίας του, καθημερινώς, διακονώντας τον ναό του Θεού, προσεύχεται παρηγορή. Προσεύχεται για όλους τους ανθρώπους. Προσεύχεται για όλους εσάς οι οποίοι καθημερινώς βρίσκεστε σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις της ζωής σας. Και να ξέρετε ότι η ευχή του, η προσευχή του, το σταύρωμά του είναι πάντοτε μαζί σας. Έστω και από μακριά, αν θα κάνει το σταυρό του, σπραγίζοντας το σώμα του, αυτός ο σταυρός δεν περιμένει μόνο, δεν παραμένει μόνο για το σώμα του, αλλά απευθύνεται και σε όλα του τα πνευματικά παιδιά, διότι μέσα στην Εκκλησία μας είμαστε όλοι ένα. Δεν χωρίζει ο ένας τον άλλο, παρά του ότι ο αγώνας είναι προσωπικός, η σωτηρία είναι προσωπικό γεγονός. Εύχομαι λοιπόν, Πάτερ Απόστηλε, η χάρις του Θεού δια πρεσβειών της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης να σε σκέπει, να σε αγιάζει και να σε βοηθεί πάντοτε στο έργο της, το αγαθό, στο έργο της Εκκλησίας, στο έργο της δόξης του Θεού. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πρόσκομαι. Πρόσκομαι. Η ταπεινότηση ημών δια της χάριτος του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος προχειρίζεται σε πρωτοπρεσβύτερον της καθητής καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όταν η ιεροσύνη καρισάμενος το γέννη ημών και τη διάφτης δωρεάς και τιμής την χάριν ημάς ενδυσάμενος και αυτούς ικανούς ευλαβής καθιστάμενος του ιερατικός διατάτην και διακονήν τους υπευεβικότας λειτουργός των μυστηρίων σου, αυτός ένδυσον των αδελφών ημών Απόστολων και της εμνή κατακόσμησον αυτών και του εναρχή είσταστε των πρεσβυτέρων του λαού σου και καλόν υπόδειγμα της μεταυτών γενέστε καταξίωσον και μετά ευλαβίας και εδούς εν γύρι καλό τελέσε των βίων ευδόκισον και πάντα σημάς ως αγαθός Θεός ελέησον. Ότις ίωδο τύρτος οποίας και σε έμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος. 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 Άξιος.
Θεβασμιότατε, επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να κάνω ένα αναγύρισμα στο χρόνο και να σταθώ στη σημαδιακή χρονιά για σας, το 2006, λίγο πιο μπροστά από την χειροτονία σας. Ιούλιος ήταν τότε που βρεθήκαμε στην Αγία Τριάδα, στη σύναξη των αποφύτων. Βγάλαμε μαζί μια φωτογραφία και σας είπα τότε, εύχομαι η επόμενη φωτογραφία να είναι με εγκόλπιο. Μου είπατε ευχαριστώ, αλλά να ξέρεις ότι αν γίνει αυτό πραγματικότητα, το Αρώνι, στο Αρώνι θα μπει ένα χ. Σας παρακάλεσα και σας είπα τότε ότι δεν πειράζει, αφήστε με το Αρώνι εκεί, καλά είναι. Δεν χρειάζεται να αλλάξω πάλι ενορία. Όχι, μου λέει, γνωρίζω εγώ τι θα κάνω και σε παρακαλώ να κάνεις υπακοή. Θα πας εκεί που ήθελε ο γέροντάς μας που αναφέρατε, ο μακαριστός πατήρ Ελευθέριος, για να δείξεις εκεί το πρόσωπό σου. Δεν ξέρω, σεβασμιότατε, αν εκπλήρωσα αυτή σας την επιθυμία. Είμαι πολύ μικρός για να νιώσω ότι έκανα κάτι μεγάλο. Ό,τι έγινε εδώ, έγινε κατόπιν υπακοής στο θέλημα του Θεού και στο δικό σας, που σας είπα συγκεκριμένα τότε, στα 50 που μου προτάθηκε αυτή η ενορία, είπα δεν είμαι έτοιμος. Στα 60 πώς είναι δυνατόν να αναλάβω μια τόση δύσκολη αποστολή. Και όμως είπα δόξα τω Θεώ πάντων, ναι, και αν υπακοή θα πορευθώ, παρόλο που γνωρίζω τις δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν μου ήρθε τη στιγμή προλίγου κάτι το οποίο στην παράδοσή μας προσπαθώ συγχρόνως να υπηρετήσω και να σας πω, ότι η στράτα που μου οδήγησε σ' Αγία Εκατερίνη μου δώκε ανίποτες χαρές, μα και βαριά ευθύνη. Γι' αυτό σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και την ανοχή στις πολλαπλές μου μη υποχρεώσεις. Ευχαριστώ τη στιγμή αυτή και αφιερώνω την τιμητική αυτή, την τιμή αυτή στην Αγία μας πρώτα, στην οικογένειά μου, την πρεσβυτέρα και την κόρη μου, στους συνεργάτες, εκκλησιαστικούς συμβούλους, στους ενορίτες, στα μέλη των ενοριακών επιτροπών, αποβιώσαντας και εν ζωή υπάρχοντας. Επιτρέψατε όμως ιδιαίτερα να αφιερώσω την τιμή που μου γίνεται σήμερα στο πρόσωπο μιας μορφής που πριν από 40 μέρες μας άφησε, την Εκατερίνη Παπαμανουσάκη. Ευχαριστώ για όλα και εύχομαι, σεβασμιότητα, να εύχεστε να μην είμαι επιλύσμων των υποχρεώσεων μου από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Ευλογία Κυρίου εφημάς, τι αυτού χάρηθηκε πενανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινείς ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία, εις την είσοδον στα Άγια των Αγίων εορτάζομεν. Δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού προστασία των ημέρων προνοίων των δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσία του τιμίου εν δόξου προβληθή προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των ειδόξου και ανήκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών. Των Αγίων και δικαίων, των πατρών Ιωακήμ και Άννη. Τη Αγία εν δόξου μεγαλομάρτυρο Επανσόφε Κατερίνη. Είχε τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων
ελέησος ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.